5η αγωνιστική της Development League. Του μπασκετάκι Πάτρας, πρώτη επίθεση στο παιχνίδι με τον Πανουτσόπουλο για τους Χαρμάνι. Η μπάλα θα παραμείνει για τους πράσινους, με την πράσινη πάνω. Μιλάμε με την μπλε, με την γαλάζια ελάχιστα. Πανουτσόπουλος. Τζατζαδάκης και τώρα Πανουτσόπουλος και αντί ενάστοχος. Τζατζαδάκης είναι πολύ σκύνος για το θετικό rebound. Το αξιό της κομπιέζει. Δυσκολεύεται ο Τζατζαδάκης. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Τριαβασίλη. Φάουλ υπέρ του μια Χαρμανή, η οποία έχουν μια νίκη και αυτή κόντρα στην Μπεγουλάκη. Οι Λάκες από την άλλη έχουν κάνει ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα με 3-1 ρεκόρ. Έχουν κερδίσει τους Μπεγουλάκη, τους Steam Digital και τους Μιναρίς. Τηλιόκ αυτός, ο καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας, ο πιο εκδραστικός. Με πολύ καλές κινήσεις από τον Καρκίνο, εδώ θα τελειώσει και θα κάνει σκορ 2-0. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Ηλιόκ αυτό. Νίνος Ηλιόκ αυτός, ένας σέντερ από τους πιο ποιοτικούς στη λίγκα. Σίγουρα εδώ για το παιχνίδι μας. Για λίγη ώρα το παιχνίδι θα διεξαχθεί με αυτόν τον κάπως ανορθόδοξο τρόπο, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την κάμερα. Ο Κριτζιώτης είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει, θα δώσει την μπάλα στον Αξιώτη που θα πάρει ένα δύσκολο τρίποντο. Είναι airball, μάχες για το rebound, το rebound είναι επιθετικό. Αξιώτης πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό, προσπάθεια για να κλέψουν την μπάλα η Χαρμάνι Μιλάνο. Η Λιόκ αυτός αφήνει στον Τριανταφύλου. Τριανταφύλου θα κρατήσει μάχες εκεί για την κατοχή. Ο Λιόκ αυτός, ο Πανουτσόπουλος, Τριανταφύλου, δεν έχουν πολύ χρόνο. Τζατζαδάκης πέρασε, κόπηκε στα ίσια από την πάρα πολύ καλή άμυνα ψηλά. Και στο ανοιχτό γήπεδο έρχεται το καλάθι και το 3-3, το 2-2 συγγνώμη, είναι γεγονός για τους Lucky Stars. Η Λιόκ αυτός κρατάει την μπάλα, θέλει να ποστάρει τον προσωπικό του αντίπαλο, θα πάρει το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους για την Χαρμάνι Μιλάνο. Στις βολές είναι ο Ηλιόκ αυτός. Ζητάμε συγγνώμη και μαζί την κατανόησή σας για το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Ελπίζουμε να προσθεθεί το συντομότερο δυνατόν. Μέσα η πρώτη από τον Ηλιόκ αυτό, ο οποίος έχει πετύχει και τους τρεις πόντους τον Χαρμάνι Μιλάνο σε αυτά τα πρώτα περίπου 3 λεπτά που έχουν παιχτεί, κάτι παραπάνω από 3 λεπτά, 3 και 5. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κωνσταντινόπουλο. Η μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Τριανταφύλου θα σκοράρει και θα κάνει το σκορ 5-2. Κατοχή για τους Lucky Stars. Αξιώτης θα βγάλει την μπάλα έξω. Η πάσα που έγινε και από τον Κομνηνό κόπηκε με τα πόδια από τον παίχτη της Χαρμάνι. Θα παιχτεί απ' έξω η κατοχή για τους Lucky Stars. Άστοχο το τελείωμα από τον ψηλό τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος με την έλευσή του σίγουρα έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα των μπλε. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ η ομάδα του Γιώργου Αγγελόπουλου μέσα στη ρακέτα.
με την παρουσία του πολύ καλού αυτού σέντερ. Ένας παίχτης με τρομερή ποιότητα. Η πρώτη βολή στο στόχο, το σκορ γίνεται 6-2. Από τον Τριανταφύλου, ο οποίος έχει ακόμα μια βολή. Βάζει και τη δεύτερη, το σκορ γίνεται 7-2 με τον Τριανταφύλου. Ο Μλινός πέρασε, έβγαλε έξω στον Κρυφιώτη. Αξιώτης έβγαλε έξω, Κομνηνός ελεύθερος για 3. Είναι άστοχος, μάγιος για το rebound. Ο Αξιώτης έχει κερδίσει το φάουλ. Μπαλά θα παιχτεί απ' έξω για τους Lucky Stars. Με τον Κριτζιώτη να πηγαίνει και να δίνει στον ψηλό τον Χριστοδουλόπουλο. Υπάρχει πτώση παίχτη των Χαρμάνη στο παρκέ. Δεν συγκινούνται οι διαιτητές. Αξιώτης για 3. Είναι άστοχος. Μπάλα Χαρμάνη. Δεδαδάκης. Σουτιά 2 τον Παντσόπουλο. Άστοχο. Μάγκες για το ρημάνο του κέρδισε ο Δεδαδάκης, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, βγάζει έξω για τον Τριανταφύλου. Τριανταφύλου 45 μοίρες, εκτέλεση για 3. Η μπάλα μεταβίαση έφτασε στη Στεφάνη. Υπάρχει σπρώξιμο μακριά από την μπάλα και η κατοχή είναι και πάλι για τους Lucky Stars. Στην επαναφορά ο Αξιώτης. Το Μνηνός. Πέρασε το Μνηνός. Έφτασε στο drive και σκόραρε για το 7-4. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον Μνηνό. Στο μείον 3 θα μειώσουν οι Lucky Stars που βρίσκουν σκορ μετά από ώρα. Στου 3 πόντων άστοχο στο μεταξύ από τον Κωνσταντίνο Παρίσι. Αμυντικό rebound από τον Χριστοδουλόπουλο, που εδώ δείχνει και την αρετή του στο να τρέχει το γήπεδο. Φώναξαν βέβαια για μεταφορά μπάλα. Τρίποντα από τον Κομνηνό, 7-7. Η άμεση απάντηση των Lucky Stars με ένα επιμέρους σερί 5-0 και το μάτσο ισορροπία 7 όλα. Τζατζαδάκης πήρε φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Τζατζαδάκη. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά υπήρξε κέρδος σε αυτή τη φάση. Time out λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο παιχνίδι μας, 4:29. Για το φινάλε της πρώτης περίοδου στο Προμηθέας Park. Χαρμάνι Μιλάνο Lucky Stars 7-7 και στις βολές τώρα έχει στηθεί ο Τζατζαδάκης. Ο οποίος πάντως δεν θα μπορέσει να βάλει την πρώτη. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, 8-7 προβάδισμα και πάλι για τους πράσινους, οι οποίοι από το ξεκίνημα είναι σε θέση οδηγού στο παιχνίδι. Εδώ η προσπάθεια και το κερδισμένο φάουλ για βολές τώρα από την άλλη πλευρά για τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος επίσης είναι ένας πολύ καλός ψηλός που έχει δώσει μεγάλες βοήθειες και αυτός με την έλευσή του στους Lucky Stars. Θα λέγαμε ότι αυτό που έλειπε
από τους Lucky Stars στην φάση των ομίλων του κυπέλου ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή υπεροπλία στη θέση των ψηλών, κάτι το οποίο πλέον με τον Σιδηρόπουλο και τον Χριστοδουλόπουλο έχει λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντως, με τα πολλά εγκομιαστικά σχόλια τον Ματιάσα με τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος έχασε την πρώτη, το 8-7 παραμένει, έχει ακόμα μία, θα αστοχήσει. Το 2 πόντων είναι άστοχο. Από τον Καλογερόπουλο κατοχή και πάλι για τους Lucky Stars. 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το φινάλι του. Δεκαλέπτο σκορ 8-7. Αγγελόπουλος που πέρασε το μάτς. Αγγελόπουλος κρατάει, προσπάθησε να περάσει στον Σιδηρόπουλο. Δεν βρήκε καλή γωνία να πάσας. Πάλεψε εκεί για το κλέψιμο ο Παρίσης. Ο Κωνσταντινόπουλος, συγγνώμη, κατοχή είναι και πάλι για τους Lucky Stars. Όλα αυτά μετά το time out. Κρατάμε εδώ το μικρόφωνο. Το σκορ στο 8-7. Βλέπουμε εδώ και τον κύριο Ιορδανίδη σε πρώτο πλάνο, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Κάνει τα πάντα σήμερα, κάνει και γραμματεία, κάνει και τεχνικός εδώ πέρα για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Τα κάνει όλα εδώ στο μπασκετάκι. Συμβαίνουν και αυτά όταν είμαστε live. 8-7 το παιχνίδι. Βέβαια, το παιχνίδι τουλάχιστον σε αυτό το σημείο θα το βλέπετε σε μαγνητοσκόπηση. Περιμένουμε να διορθωθεί το πρόβλημα με την κάμερα. 3:46. Για το φινάλε της πρώτης περίοδου, το σκορ είναι 8-7. Και στην επαναφορά είναι ο Αγγελόπουλος. Κλέβουν την μπάλα με τον Τριανταφύλου και θέλουν να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Τριανταφύλου φτάνει στο lay-up, δεν μπορεί να σκοράρει, μάχες για το rebound. Θα κερδίσει την μπάλα ο Κομνηνός, ο οποίος φτάνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Επιθετικό rebound από τον Φουντόπουλο που γυρίζει και παίρνει φάουλ για βολές. Προσπάθησαν εδώ να τρέξουν το γήπεδο οι Lucky Stars. Ο Χρονόπουλος ο παίκτης, ο οποίος σας δόκησε σε lay-up, διορθώνω, δεν ήταν ο Κομνηνός. Όπως και να έχει, αυτό που μετράει είναι ότι υπάρχουν δύο βολές για τον Φουντόπουλο, ενώ θα περάσει στο παιχνίδι και ο Φίλιππος Αρβανίτης αντί του Τριανταφύλου, αλλαγή για τους Χαρμάνι Μιλάνο. 8-8 με την πρώτη βολή του Φουντόπουλου. Και 8-9 τώρα, αυτό είναι το πρώτο προβάδισμα των Lucky Stars στη βραδιά. Αρβανίτης. Ο Πασάτο δεν είναι καλή, εκλάπη από τον Φουντόπουλο. Αγγελόπουλος, θέλουν να τρέξουν και πάλι οι Lucky Stars. Βγάζει την μπάλα έξω. Μιλιτσόπουλος για τρεις. Αστοχή, rebound είναι αμυντικό από τον Αρβανίτη. Μακρινό τρίποντο του Τζατζαδάκη είναι άστοχο, rebound από τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος πετάει στον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος κατεβάζει, θα δώσει στον Χρονόπουλο και πάλι Αγγελόπουλος, ένας καλός δημιουργός. Σιδηρόπουλος, hand-off με Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος κρατάει, ζυγίζει τις επιλογές του, παίρνει screen, θέλει να δημιουργήσει ένα ρήγμα για τρεις. Ο Μιλιτσόπουλος πήρε φάουλ για τρεις βολές. Εδώ, παρότι η επίθεση ήταν στατική, ο Αγγελόπουλος βρήκε πάσα στον Μιλιτσόπουλο. Ο Μιλιτσόπουλος πήρε φάουλ. Αυτό είναι το κέρδος. Τρεις βολές λοιπόν
για τον forward τον Lucky Star. Στο στόχο η πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 8-10. Τώρα 8-11. Έχει ακόμα μία, γιατί είναι τρεις βολές, θυμίζουμε. Ήταν πάνω σε τρίποντο το κερδισμένο φάουλ του Μιλιτσόπουλου. Αστοχή, το rebound από τον Καλογερόπουλο που αφήνει στον Αρβανίτη. Αρβανίτης περνάει στον Καλογερόπουλο, δυνατή μάχη με Σιδηρόπουλο. Δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να τελειώσει καλά τη φάση. Ήταν πολύ καλή άμυνα του Σιδηρόπουλου. Αγγελόπουλος κατεβάζει. Hand-off με τον Χρονόπουλο που εκτελεί και αστοχή. Rebound του Καλογερόπουλου. Η μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντινόπουλο. 2 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Αρβανίτης. Βήματα. Επαναφορά από το πλάι με τον Μιλιτσόπουλο να κατεβάσει την μπάλα. Μιλιτσόπουλος πήρε σκρίνα από το Σιδηρόπουλο, πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο. Αγγελόπουλος διηγεί τις επιλογές του, καλή δημιουργία για τρεις ο Μιλιτσόπουλος με τα μπλοκ, κακή εκτέλεση, rebound αμυντικό του Ηλιόκαυτου. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Έχουν ώρα να σκοράρουν εδώ, παιδιά. Η Χαρμάνη Μιλάνο. Αρβανίτης για 2 μπροστά στο απλωμένο χέρι του Σιδηρόπουλου. Καλή άμυνα από το ψηλό. Θέλουν να τρέξουν οι Lucky Stars. Χρονόπουλος έβαλε το τούρμπο. Φουντόπουλος βγάζει έξω στο Μιλιτσόπουλο. Προσποίηση δεν εκτελεί. Σιδηρόπουλος για 3 από την κορυφή μέσα. Πατούσε τη γραμμή. 8-13 γίνεται το σκορ. Νέο time out στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε και τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τα λόγια είναι περιτά για έναν από τους ποιοτικότερους διαιτητές SKI. Δεν κάνει κάποιο νεύμα, παραμένει ταπεινός. Έτσι πρέπει άλλωστε. Γελάει, το πιάσαμε. 8-13 λοιπόν. 50 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μία πρώτη περίοδος που ήδη Money Money έχει 4 time out, ένα τηλεοπτικό. 2 από τους Lucky Stars και 1 από τους Harmani Milano. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος, να ζουμάρουμε και λίγο, βλέπουμε εδώ τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος δίνει τις οδηγίες. Από την άλλη, είναι και οι Lucky Stars, ή οι Harmani, συγγνώμη, οι οποίοι με τη σειρά τους θέλουν να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Δευτερόλεπτα λοιπόν και 9 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Επαναφορά με τον Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι στο παρκέ μαζί με Πανουτσόπουλο, Αρβανίτη, Ηλιόκαυτο και Παρίσι. Από την άλλη Μιλιτσόπουλος, Αγγελόπουλος, Φουντόπουλος, Σιδηρόπουλος και Χρονόπουλος. Όλοι οι Πελοποννήσοι στην πεντάδα των Lucky Stars. Πανουτσόπουλος πέρασε, πήρε φάουλ για βολές. Δεν πρόσεξε εδώ στο μαρκάρισμα ο Φουντόπουλος.
Και λέω δεν πρόσεξε γιατί δεν είχε να δώσει κεφάλι, ήταν το πέμπτο ομαδικό. Οπότε είναι βολές τώρα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από πλευράς Lucky Stars. Έτσι λοιπόν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν ξανά με το καλάθι οι πράσινοι. Μέσα η πρώτη από τον Πανουτσόπουλο, 9-13 γίνεται το σκορ. Βελάκι, η Σολομόντια λύση. Κατοχή και πάλι όχι τελικά είναι για το τουλάχιστα. Τον Μινουτσόπουλο κρατάει την μπάλα ο Μινουτσόπουλος, πέρασε ο Μινουτσόπουλος, δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα του Μινιώκα. Αυτά 3 δευτερόλεπτα έχουμε. Η Χαρμάνη θα πετάξει την μπάλα και θα βρει μόνο τα μπλό από τον Κωνσταντινόπουλο. Τέλος 10 λεπτό 9-13, γυρίζουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Προμηθέας Park Court. 9-13 προβάδισμα για τους Lucky Stars που μετά από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης, εκεί που τι έχουμε, ξεκινάει κανονικά το παιχνίδι. Αρβανίτης, ηλιόκαυτος κάτω από το καλάθι, είναι πολύ καλός από εκεί. Άστοχο το τελείωμα όμως από τον Πανουτσόπουλο. Και τώρα η μπάλα στον Αξιώτη. Αξιώτη για τον Σιδηρόπουλο. Μπάλα πηγαίνει στη γωνία, σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Τριανταφύλου μάζεψε στο rebound και προωθεί το παιχνίδι για τον Πανουτσόπουλο. Ο Πανουτσόπουλος επιτίθεται πάνω στον Αξιώτη, αστοχή. Επιθετικό rebound όμως από τον Αρβανίτη, ο οποίος παρισφρίει και ανάμεσα στο κορμιά των Lucky Stars. Η μπάλα τώρα στον Τριανταφύλου που θα πάρει αυτό το σουτ δύο πόντων. Μία πτώση του Κριτζιώτη στον αγωνιστικό χώρο και φάουλ από τον Πανουτσόπουλο. Δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα. Γενικά είναι ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Πέφτει πολύ ξύλο. Μπασκετικό ξύλο πάντα. Καλώς εννοούμενο. Κάποιες διαμαρτυρίες τώρα από τους Χαρμάνι για το προηγούμενο σφύριγμα. Από τον Ηλιόκα, αυτό ο οποίος είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτής της ομάδας μέσα στη ρακέτα και έχει δώσει αρκετές λύσεις στην ομάδα του. Τώρα λοιπόν θα έχουμε επαναφορά απ' έξω. Παπαφλωράτος με το νούμερο 8 κρατάει την μπάλα, δίνει στον Αξιώτη. Αξιώτης με την μπάλα, τώρα κινείται αντίθετα από τα screen του Χριστοδουλόπουλου. Πήρε κι άλλο φάουλ και άλλες βολές. Έπεσε και λίγο άτσαλα στο παρκέ ο Αξιώτης. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Υπήρξε μια πολύ δυνατή σύγκρουση με τον αντιπαλό του. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί, δείχνει να σφαδάζει. Έχει σηκωθεί. Εδώ βλέπουμε και τον παίχτη τον Χαρμάνι, τον Κωνσταντίνο Παρίσι. Είναι παιδιά, τι βλέπετε. Εδώ πέρα έχουμε live. Να κάνουμε να δουν κάτι. Κοίτα οι εγγόνες του. Τι τραβάνε. Εδώ λοιπόν ο Κωνσταντίνος Παρίσης αναδεικνύει τις δυσκολίες της σημερινής μετάδοσης και τώρα χειροκροτεί τους συμπαίκτες του. Η ψυχή της ομάδας. Και έχουμε τώρα δύο βολές. Αντικαταστάθηκε ο Αξιώτης και πέρασε στο παιχνίδι ο Μιλιτσόπουλος.
Το έκανε και η Ρεάλ αυτό στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Όχι για βολές, αλλά για τζάμπολ. Είχε βγει ο Ρούντι για να πηδήξει στον τζάμπολ ο Ταβάρες. Τώρα βγήκε ο Αξιώτης για να χτυπήσει τις βολές ο Μιλισόπουλος. Και φαίνεται πως δικαιώθηκαν για την επιλογή τους, 2 στις 2 από τον Μιλιτσόπουλο, που είναι σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. Πανουτσόπουλος με τον Κριτζιώτη κράτησε την μπάλα, πέρασε τον Ηλιόκαυτο. Πανουτσόπουλος και πάλι στον Ηλιόκαυτο, πολύ ωραία συνεργασία. Θα πάρει φάουλ ο Ηλιόκαυτος και άλλες βολές. Δύο βολές λοιπόν για τον Ηλιόκαυτο, ο οποίος είναι η αιχμή του δόρατος όσο βρίσκεται μέσα στο παρκέ. Κάνει την πρώτη βολή. Δεν είναι το δυνατό του σημείο οι βολές. Έχει ακόμα μία. Εκτελεί. Εύστοχη. 10-15. Η Χαρμάνι Μιλάνο, οι οποίοι μετά το μέσον της πρώτης περίοδου δεν έχουν ξανασκοράρει εντός παιδιάς, ωστόσο σκοράρουν μόνο με βολές. Φασούλη το φασούλη. Κομνηνός για τον Κριτζιώτη και από εκεί στον Παπαφλωράτο. Ο Παπαφλωράτος για τον Μιλιτσόπουλο. Μιλιτσόπουλος κρατάει, έχει απέναντι τον Αρβανίτη. Πέρασε ο Μιλιτσόπουλος, η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικό χώρο από τα δικά του χέρια. Εδώ ήταν μια άσχημα εκτελεσμένη επίθεση από τους Λάκισταρς, με κακό spacing, δεν κυκλοφόρησε η μπάλα. Πανουτσόπουλος με τον Χριστοδουλόπουλο στην πλάτη του. Αρβανίτης ψάχνει στήριγμα, βγάζει στον Τριανταφύλου, 10 δευτερόλεπτα. Έχασε ο Τριανταφύλου και τώρα ανοιχτό γήπεδο, Μιλιτσόπουλος, του φύγει η μπάλα, είναι και πάλι για τους Χαρμάνι. Εδώ ο Μιλιτσόπουλος τραβάει τα μαλλιά του, γιατί είχε την ευκαιρία σε αυτό τον εφνιδιασμό να σημειώσει 2 εύκολους πόντους, ωστόσο η μπάλα του γλίστρησε από τα χέρια και έτσι σπατάλησε αυτό τον εφνιδιασμό. Αρβανίτης. Κρατάει ο Αρβανίτης. Δίνει την μπάλα στον Τριανταφύλου. Τριανταφύλου για τον Πανουτσόπουλο, δυσκολεύεται με τον Κριτζιώτη, βγάζει έξω τον Κωνσταντινόπουλο και πάλι κακό spacing. Θα πάρει την προσπάθεια ο Ηλιόκαυτος, ο οποίος έχει καταφέρει αν μη τι άλλο να φύρει τους αντιπάλους του με φάουλ. Είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρει σε αυτό τον παίχτη μέσα στη ρακέτα και γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε, ο Σιδηρόπουλος σηκώνεται, γιατί είναι ο μοναδικός που εκ των πραγμάτων μπορεί να ματσάρει τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Μέσα η πρώτη από τον Ηλιόκαυτο. Το σκορ γίνεται 11-15. Κλασικά μία στις δύο στο ποσοστό του, αλλά βγαίνει και κλέβει ο Αρβανίτης την μπάλα. Εδώ δεν πρόσεξαν οι Λάκισταρς στον τρόπο με τον οποίο έβαλαν την μπάλα στο παρκέ. Και τώρα ο Κωνσταντινόπουλος ετοιμάζεται να περάσει και ο Παρίσης στο παιχνίδι. Εδώ βήματα καθαρά από τον Πανουτσόπουλο. Και τώρα θα κάτσει στον πάγκο ο Κωνσταντινόπουλος. Στο μάτς τελικά θα περάσει ο Τζατζαδάκης. το σκορ σε ένα παιχνίδι που θα λέγαμε ότι κυριαρχεί περισσότερο η ένταση και το πάθος και λιγότερο το θέαμα. Δεν βλέπουμε πολύ όμορφο μπάσκετ. Κυριαρχεί η σκοπιμότητα σε ένα μάτσο που το θέλουν και οι δύο ομάδες, που δίνουν μάχη για την είσοδο στα play-off. Εδώ κι άλλο φάουλ και άλλες βολές. Ευτυχώς που και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλο rotation σήμερα, γιατί θα είχαμε πολλές αποβολές παιχτών με τόσα φάουλ που έχουν γίνει. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Καλογερόπουλος, τον βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο έξω ο Ηλιόκαυτος να πάρει κάποιες ανάσες. Δύο βολές τώρα για τον Παπαφλωράτο.
Έχουν παιχτεί μόλις 2:50 στη δεύτερη περίοδο. Παπαφλωράτος αστόχησε στην πρώτη βολή. Παραμένει το 11-15. Χάνει και τη δεύτερη. Πετάει στον κάλαθο τον Αχρίστον αυτή την ευκαιρία. Να αυξήσει λίγο τη διαφορά. Τριανταφύλλου. Αρβανίτη, συγγνώμη, μένει πίσω από τα screen. Πυροβολή για τρεις. Αστοχή, αλλά είναι εκεί ο Τριανταφύλλου για το επιθετικό rebound. Θέλει να ποστάρει ο Τριανταφύλλου. Γυρίζει πολύ ωραία προσπάθεια και άλλο φάουλ και άλλο βολέ. Η επιμονή εδώ του Τριανταφύλλου βγάζει ένα όφελος για τους Χαρμάνι, οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ ώρα έχουν ως αποκλειστική πηγή σκορ την γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχουν σχεδόν ένα δεκάλεπτο να σκοράρουν εντός παιδιάς. Και αν ήταν και λίγο πιο εύστοχοι από τις βολές, ήσουν ήταν και μπροστά σου. Τώρα, αλλά... Σπαταλούν ακόμα μία με τον Τριανταφύλλου. Συνήθως μία στις δύο έχουν στις επισκέψεις τους στη γραμμή, η πράσινη. Εδώ με περιπέτεια η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στο στόχο. 12-15, 5 στις 10 βολές έχουν οι Χαρμάνι. Μιλιτσόπουλος. Άρα λίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Αρβανίτη που διαμαρτύρεται για μπρος πίσω. Όχι, του λέει κατηγορηματικά ο διαιτητής. Κομμενός, 9 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν οι Lucky Stars. Παίρνει ένα δύσκολο σουτ, είναι άστοχος. Αμυντικό είναι το rebound από τον Πανουτσόπουλο, ο οποίος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα και θα σκοράρει για το 14-15. Πολύ όμορφη ατομική ενέργεια εδώ από τον Πανουτσόπουλο, που βρίσκει επιτέλους ένα καλάθι εντός παιδιάς για τους Χαρμάνι Μιλάνο και αναγκάζει τον coach Γιώργο Αγγελόπουλο να καλέσει εσπευσμένα time out. Γυρίσαμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ένα μεγάλο ντέρμπι εδώ στο Προμήθεια Sparks. Σκορ 14-15. Μιλιτσόπουλο στο κατάβασμα της μπάλας μαζί με Κριτσιώτη, Σιδηρόπουλο, Κομινό και Παπαφλωράτο είναι η πεντάδα των Lucky Stars. Να, ένα δύσκολο τρίποντο πάνω στα απλωμένα χέρια του Καλογερόπουλου από τον Μιλιτσόπουλο. Ήταν άστοχο το σουτ. Ο Αρβανίτης θέλει να τρέξει. Έχει και τον Τριανταφύλλου, ο οποίος είχε αρκετό χώρο για να εκτελέσει και το βάζει. 17-15 από τον Τριανταφύλλου, που νομίζω ότι μαζί με τον Μιλιόκα αυτό είναι οι δύο καλύτεροι των Χαρμάνι Μιλάνο σήμερα. Αλλαγή, θα περάσει το παιχνίδι ο Αγγελόπουλος και ο Χριστοδουλόπουλος και ο Χρονόπουλος. Μας μπερδεύουν λίγο τα ονόματα στις φανέλες, γιατί είναι διαφορετικά από τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγγελόπουλος από το 9-15 στο 17-15 με ένα 8-0 σερί τώρα για τους Χαρμάνι. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Φάουλ κερδίζει ο Χριστοδουλόπουλος μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης. Εδώ ο Χριστοδουλόπουλος νομίζω ότι πήρε το καλύτερο που θα μπορούσε για την ομάδα του. Όχι άλλο φάουλ, 4. Όχι άλλο φάουλ. Επαναφορά, Φουντόπουλος, πολύ δύσκολη προσπάθεια, κερδισμένο φάουλ για βολές. Μόλις σε 4 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο έχουν ήδη συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι Χαρμάνι Μιλάνο. Από την άλλη οι Lucky Stars έχουν κάνει 3 φάουλ. Νομίζω ότι και οι Χαρμάνι δεν θα αργήσουν να μπουν στον πόνο. Γενικά το μάτς, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, έχει πολύ ξύλο. Το καλό για τις δύο ομάδες είναι ότι από τη μία οι Χαρμάνι έχουν έρθει εδώ με κανονική δωδεκάδα, από την άλλη οι Lucky Stars με δεκάδα, οπότε έχουν και πολλούς παίχτες
αναλώσιμους, άρα μπορούν να ξοδεύουν κάλλιστα τα φάουλ τους. Κι άλλο φάουλ τώρα και άλλες βολές. Για τον Χρονόπουλο. Το δεύτερο φάουλ ήταν αυτό για τον Καλογερόπουλο. Βολές λοιπόν για τον Χρονόπουλο. Με το σκορ στο 17-16. Μέσα η μπάλα, 17 όλα. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στον Καστελόκαμπο. Η δεύτερη βολή. Εδώ έπεσε πολύ άσχημα στο παρκέ ο Καλογερόπουλος. Και θα αποσυρθεί. Ευτυχώς σηκώθηκε κατευθείαν γιατί μας σλαχτάρισε. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Νικήτας. Τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό για τους Lucky Stars. Ευτυχώς ο Καλογερόπουλος σηκώθηκε. Τζαντζαδάκης πέρασε. Βήμα πίσω και εκτέλεση, αμυντικό rebound του Χριστοδουλόπουλου. Πήγε ύπουλα εκεί, μπάς και του κλέψει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε ο Τριανταφύλλου. Και τώρα Αγγελόπουλος. Ωραία προσπάθεια. Ήταν ωραία κίνηση από τον Χρονόπουλο, αλλά το τελείωμα σχολίαστο. Έτσι λοιπόν το 17-17 παραμένει. Δεν ήταν εύκολο να βρει ισορροπία εκεί και να εκτελέσει. Αρβανίτης. Μάχες επιμαχών, κερδίζει ο Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος ο οποίος θα βρει πάσα στον Χρονόπουλο. Καλή πάσα από αυτόν στον Φουντόπουλο. Καλή προσποίηση και εκτέλεση με το ταμπλό. Όχι. Χριστοδουλόπουλος στο επιθετικό rebound, γύρισε, αστόχησε. Αρκετά αστόχησε η ομάδα. Αγγελόπουλος, Φουντόπουλος, ελεύθερος, corner 3. Όχι, Νικήτα στο αμυντικό rebound. Βρίσκει πάσα γρήγορα για τον Αρβανίτη και αυτός σε αργό τέμπο κατεβάζει την μπάλα. Αρβανίτης. Πάσα έξω, η εκτέλεση στη λήξη του χρόνου από τον Τριανταφύλλου, δεν μπορεί να βρει τον στόχο, ολοκληρώνει την επίθεση, θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι ο Κωνσταντινόπουλος. Βλέπουμε τον Παρίσι, ο οποίος συνεχώς δίνει οδηγίες στους συμπαίχτες. Τεχνική ποινή στο Σχαρμάνι Μιλάνο, επειδή έγινε αλλαγή χωρίς να έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Εδώ Εδώ τις εξηγεί στους παίχτες της Χαρμάνι Μιλάνο για ποιον λόγο δόθηκε τεχνική ποινή. Έχει πρόβλημα υγείας, λίγο ας το, να το κάνουμε λίγο πιο μπέστη το θέμα. Εντάξει, δηλαδή μην δίνουμε τεχνική ποινή σε ένα παιδί που την πρέπει να πάρει. Όπως και για μένα που χτύπησε το κεφάλι. Καλά, εκεί προφανώς το συζητάμε. Υπάρχει και λίγο έξω η βολή. Οπότε ούτως ή άλλως πέρασε ανέμακτα η τεχνική ποινή.
Λοιπόν, 3 και 35 για το φινάλε. Ήταν από έρευνα στη λήξη του χρόνου. Την μπάλα και περιμέναμε. Την μπάλα είναι για τους Λάκους. Την μπάλα τον μπλε. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά από αυτό το... αυτή την αναμπομπούλα, αυτή την έλλειψη συνεννόηση που υπήρξε. Σιδηρόπουλος μετά το εντυπωσιακό μπλονζόν του Χρονόπουλου για να σώσει την κατοχή. Κουντόπουλος δεν μπορεί έξω από αυτήν αυτοράρι και το Αρβανίτης θέλει να τρέξει. Αρβανίτης κατεβάζει, καλή πάσα. Το τελείωμα όμως δεν είναι το ενδεδειγμένο εδώ από τον Κωνσταντίνο Παρίσι. Αγγελόπουλος θέλει να τρέξει, βρίσκει τον. Τον Κομινό, συγγνώμη, Σιδηρόπουλος, Αγγελόπουλος, πέναλτι είναι αυτό για τον Αγγελόπουλο, το χάσε όμως, το rebound είναι αμυντικό για τους Χαρμάνη με τον Δεμερτζίδη και τώρα ο Αρβανίτης για τον Κωνσταντινόπουλο. Για τρεις ο Κωνσταντινόπουλος, δεν είναι καλό το σούτ, ο ίδιος όμως παρισφρεί, μαζεύει το rebound, πετάει την μπάλα, δεν μπορεί να σκοράρει. Αγγελόπουλος, πάσα ευνηδιασμού και τώρα ανοιχτό γήπεδο για ένα εύκολο lay-up για τον Χρονόπουλο. 17-19 ανακτούν και πάλι το προβάδισμα οι Λάκιστας που εδώ έτρεξαν πολύ ωραία το γήπεδο και στον ευνηδιασμό τελείωσε τη φάση για να δώσει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του ο Χρονόπουλος. Αρβανίτης, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση στον Χαρμάνη. Αρβανίτης, πολύ ωραία προσπάθεια, στο τελείωμα τα χάλασε. Ο ίδιος στο rebound πήρε φάουλ από τον Αγγελόπουλο, ο οποίος διαμαρτύρεται, λέει, δεν έκανα τίποτα, έχοντας υψωμένα τα χέρια προς τον διαιτητή. Όπως και να έχει, δεν αλλάζει η απόφαση. Πέρα. Θα επιστρέψει στο παιχνίδι, από ό,τι βλέπω. Ο Ηλιόκ αυτός. Ο οποίος θα αναλάβει τώρα το μαρκάρισμα του Σιδηρόπουλου σε ένα πολύ δυνατό ματσάπ. Ο Αρβανίτης αυτός ο οποίος θα εκτελέσει τις δύο βολές. Αν τις βάλει και τις δύο, θα φέρουν και πάλι το ματς στα ίσια η Χαρμάνη Μιλάνο. Μέσα η πρώτη από τον Φίλιππο Αρβανίτη, που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από την ώρα που πέρασε στο παρκέ. Στον πόντο η διαφορά και ευκαιρία για ισοφάριση τώρα. Δεν θα τα καταφέρει, επιθετικό rebound όμως από τον Ηλιόκ αυτό. Κλέβει όμως και πάλι ο Αγγελόπουλος, πάσα ευνηδιασμού, λάθος. Κλέβει ο Αρβανίτης και στον ευνηδιασμό από την άλλη πλευρά τώρα Παντσόπουλος. Κρατάει, βρίσκει μια πάσα στον Ηλιόκ αυτό, παίρνει το σουτ ο Παντσόπουλος και το βάζει. 20-19, μεγάλο καλάθι. Κλείνει και ματάκι στην κάμερα. Προβάδισμα για τη Χαρμάνη. Και κι άλλο κλέψιμο από τους πράσινους. Έλλειψη καθαρού μυαλού για τους Lucky Stars τώρα. Πανουτσόπουλος πάτησε γερά. Έβγαλε την μπάλα για ένα πολύ δύσκολο σουτ μέσα από τον Παρίσι. 22-19 προβάδισμα τριών πόντων για τους Χαρμάνη Μιλάνο, οι οποίοι πατούν τον γκάζι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και με ένα επιμέρους 5-0 παίρνουν και πάλι προβάδισμα τριών πόντων. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι εδώ στο Προμηθέας Park. Μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά είναι ένα πραγματικά σκληρό μάτς. Θα κρατήσουμε εδώ πέρα το μικρόφωνο. Ένα και 36 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου, για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι θα πάει μέχρι τέλους σε ρυθμούς ντέρμπι. Μακάρι να έχουμε και παράταση. Μακάρι να μην φύγουμε ποτέ από εδώ. Είναι τόσο όμορφο αυτό που βλέπουμε.
εδώ στο Προμηθέας Πάρκου, είναι και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι. Γι' αυτό βλέπετε άδειες στις εξέδρες. Αγγελόπουλος στην επαναφορά. Μιλιτσόπουλος για τον Αγγελόπουλο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με αυτό το ιδιαίτερο στυλ. Μένει πίσω από τα σκριν και εκτελεί. Αστοχή. Αρβανίτης. Αφήνει. Στον Κωνσταντινόπουλο που πέρασε. Κωνσταντινόπουλος βήματα από τον Παρίσι. Παραμένει λοιπόν το 22-19, χάνουν την ευκαιρία να ξεφύγουν κι άλλο οι Χαρμάνοι. Ο Μιλιτσόπουλος στο κατέβασμα της μπάλας. Πάσα για τον Αγγελόπουλο. Χρονόπουλος, καλή πάσα έξω για το τρίποντο που είναι άστοχο από τον Μιλιτσόπουλο. Μάχε το Αγγελόπουλος, αλλά κερδίζει Χαρμάνη. Αρβανίτης ανοίγει τον ευνηδιασμό. Καλή πάσα με τον Πανουτσόπουλο να τελειώνει τη φάση για το 24-19 από τον αριστερό διάδρομο με αυτό το πολύ όμορφο drive. Οι Χαρμάνοι μιλάμε έχουν ευνηδιάσει πλήρως τους Ελάχισταρς, που αν και για κάποιους φάνταζαν ότι είναι το φαβορί, μέχρι στιγμής αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Σιδηρόπουλος θέλει να ποστάρει. Λάθος, κλείστηκε και έχασε. Και τώρα ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο το προβάδισμά τους οι Χαρμάνοι. Πέρασε ο Πανουτσόπουλος, ξανά στο lay-up, 26-19. Κάνει φοβερό παιχνίδι ο Πανουτσόπουλος. Αγγελόπουλος, 7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει πολύ χρόνο. Θα δώσει το Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλος για τον Μιλιτσόπουλο, για τον buzzer beater. Όχι, τέλος ημιχρόνου, 26-19. Γυρίζουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Τον Χαρμάνη μιλάνο με τους Λάκιστερ. Ένα παιχνίδι του Χαρμάνη. Έχουν πάει πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο. Και προηγούνται με 26-19 ηλιόκα από το τετάστο με Παρίσι. Βγάζει έτσι τον Αρβανίτη. Εδώ. Πολύ δύσκολο αυτό που έχει γίνει ο Παρίσι. Σκουτόπουλο. Απ' την καλή άμυνα του Μπεδαλάκη. Ο Αρβανίτη, συγγνώμη, πολύ καλή άμυνα. Αρβανίτης προσποίησε, δεν εκτέλεσε, άργησε λίγο να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα δώσει τελικά στον Ηλιόκαυτο. Τάπα εντυπωσιακή του Σιδηρόπουλου, μάχε το Ηλιόκαυτο. Γκαγκαδάκη δεν εκτέλεσε, τέλος χρόνου. Μπαλαλάκι Στάρς. Είναι ελεύθερος και εκτελεί για τρεις. Όχι, ο Αγγελόπουλος ψηλά για τον αμυντικό rebound. Ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιος πόντος. Τώρα είναι το ημίχρονο. Έτσι και αλλιώς μπορεί να χάσει. Λάθος εδώ η συνεννόηση Αγγελόπουλου και Τρονόπουλου. Μπερδεύτηκαν. Ο Αγγελόπουλος προσπάθησε, επιχείρησε να κάνει φτηνό look. Ο αντίπαλος του όμως δεν κοιτούσε. Ηλιόκαυτος. Σε ζώνη τώρα έχουν γυρίσει οι Lucky Stars, την οποία προσπάθησε να τιμωρήσει ο Κωνσταντινόπουλος. Ούτε ο Ηλιόκαυτος μπορεί με τη δεύτερη. Μάχες με τον Κουντόπουλο. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Μιλιτσόπουλο. Την μπάλα είναι για τους Lucky Stars. Επαναφορά με τον Μιλιτσόπουλο. Αλλάξει.
20 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει την μπάλα για τον Βασιλόπουλο. Προσπαθεί αυτό να βγάλει από τον Μιλιστόπουλο για τρεις. Άτυχος. Λιώκα αυτός και ο Κωνσταντινόπουλος τον βοηθάει για να μαζέψουν ακόμα ένα rebound Χαρμάνι. Λαζαδάκης. Δίνει έτσι μπάλα στον Αρβανίτη. Δεν μπορεί να σκοράρει αυτός, επιθετικό rebound. Αλλά δεν μπορεί ούτε εδώ Λιώκα αυτός. Ο οποίος δεν ήταν προσεκτικός στα τελείωματα του δύο τελευταίες φάσεις. Χρονόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν θα πάρει κάτι, Τζαντζαδάκης. Παραμένει το 0 μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Λιώκαυτος, ελεύθερος Τζαντζαδάκης. Το πήρε το τρίποντο, δεν είναι καλό. Επιθετικό rebound του Αρβανίτη που κάνει πολλή δουλειά στο rebound. Τζαντζαδάκης. Και πάλι για 3 ο Τζαντζαδάκης. Ούτε τώρα, Αγγελόπουλος στο rebound. Κράτησε την μπάλα, βρήκε τον Σιδηρόπουλο. Αγγελόπουλος για τον Μινισόπουλο. Πέρασε ο Μινισόπουλος, έφτασε μέχρι μέσα, πολύ ωραίο καλάθι. 26-21, ανοίγει λογαριασμό για το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο κοντά η Lucky Stars. Στους 5 διαφορά. Κωνσταντινόπουλος για 3. Άστοχος, μάγες για το rebound, μπάλα Lucky Stars με τον Σιδηρόπουλο. Παίρνει το rebound και φάουλ κερδίζει ο Μιλιτσόπουλος, φωνάζουν για αντιαθλητικό από τον μπάγκο. Μαζεμένες αλλαγές για τους Καρμάνι. Στο 4, στο 5 είναι ο Σιδηρόπουλος. Στην περιφέρεια είναι ο Αγγελόπουλος με τον Χρονόπουλο. Και στο 3 παίζει ο Μιλιτσόπουλος. Αγγελόπουλος θα επαναφέρει. Θα βρει το Φουντόπουλο. Φουντόπουλος βγάζει έξω στον Χρονόπουλο. Χρονόπουλος πέρασε. Καλή πάσα για το Φουντόπουλο. Φτάνει μέχρι μέσα. Καλογερόπουλος χαμηλά. Κουστάρι, γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Μάκες με τον Σιδηρόπουλο. Και τώρα υπάρχει πληδιασμός για τους μπλε. Και το λέει για το 26-25 από τον Χρονόπουλο που αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού και μειώνει στον πόντο. Time out για τους Χαρμάνι Μιλάνο που βλέπουν τους Lucky Stars να αντεπιτίθενται και από εκεί που ήταν στο μείον 7 πλέον έχουν επιστρέψει στον πόντο. Γυρίζουμε σε λίγο γιατί το φινάλε, η συνέχεια του αγώνα προμηνύεται συναρπαστική. Κωνσταντινόπουλος. Έχει το 5 για τα φίλου. Θα πάρει φάουλ χαμηλά. Let's go!
πόντο μέσα και προσπέρασμα. 26-28 με Χρονόπουλο να παίρνει το όπλο του και να πυροβολεί. Και τώρα το τζάμπολ το βελάκι όμως δείχνει χαρμάνι. Φίλου, κάτω από το καλάθι, πάσα του, εκλάπη από την Άκουστα. Και τώρα στη δεύτερη περίοδο, στο φινάλε της δεύτερης περίοδος. Τώρα πήγε να κάνει το λάθος, κέρδισε ο ίδιος, έχασε τελικά την μπάλα, τον ματιά στο μέ, και υπάρχει χτύπημα στον ηλιό καυτό. Να έχει χτυπήσει το μάτι ο ηλιό καυτό. Το δείχνει να πονάει σε αυτή τη μάχη του με τον Κριτζιώτη. Υπάρχει τώρα τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στους Χαρμάνι. Μέσα εβολή 20-29. Οι Λάκες θα σιωπεί. Έχουν φτάσει το επιμέρους σκορ στο 10-0 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν εμφανιστεί αλλαγμένοι κυρίως στην αμυνά τους. Πολύ πιο προσιλωμένοι. Από την άλλη και οι Χαρμάνοι έχουν χάσει κάποια ελεύθερα σουτ, τα οποία αν τα έβαζαν ενδεχομένως να ήταν διαφορετική ιστορία του παιχνιδιού. Κριτζιώτης, Χρονόπουλος αυτή τη φορά δίστασε. Πέρασε ωραία την baseline. Έδωσε στον Παπαφλωράτο. Αυτός έκανε λάθος πάσα, έκλεψε ο Παρίσης. Και δίνει στον Κωνσταντινόπουλο. Σε αργό τέμπο αυτός θα περάσει στο κέντρο. Εκτέλεση για δύο έτσι το πρώτο. Από τον Παπαδόπουλο που είναι ο καλύτερος σήμερα. Τον Χαρμάνι. Δεν το συζητάμε. Έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε 8.31 η δεύτερη πεντάδα τον Χαρμάνι στο δεύτερο δεύτερο πεντάδα γυρίζει το παιχνίδι. 30 φίλοι για δύο μέσα. 30-31.
30-34. Συνεχόμενα τρίποντα που πέτυχαν οι Lucky Stars όταν το σκορ έγινε 30-31, πλέον τους έχει δώσει απόσταση 7 πόντων, συγγνώμη, το σκορ είναι 30-37. Θυμίζουμε ότι το ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με σκορ 29, έκτοτε το επιμέρους είναι 4-18, αφού έχασε και την πρώτη βολή ο Κωνσταντινόπουλος. Μέσα η δεύτερη, 31. Για τον Χρονόπουλο που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, όπως και ο Κουμινός, όπως και ο Χρυστοβουλόπουλος που έχει τώρα την μπάλα. Εδώ πήρε φάουλ, το τέταρτο μαδικό, τελευταίο που είχαν να δώσουν. Πολύ μεγάλο καλάθι και πολύ δύσκολο. Υπέροχη προσπάθεια, 33-40. Μία επίθεση, λογικά θα εξαντλήσουν τον χρόνο. Οι Lucky Stars είναι έμπειρη ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει χρόνο στο Χαρμάνι. Φυσικά, όλα αυτά αν δεν γίνει κάποιο φάουλ ή κάποιο φάουλ. Χρυστοδουλόπουλος. Άρα λίγο να χάσει την κατοχή. Τελικά βγάζει στο Χρονόπουλο. Βρήκε πάσα στον Κρυπτιώτη. Αυτός ευστοχή, 33-42. Τέλος για την τρίτη περίοδο, ολική ανατροφή, 33-42, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε εδώ για το τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι μας.
αρχή στο δεύτερο μέρος είναι για τους Lucky Stars. Εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον προπονητή και παίχτη Γιώργο Αγγελόπουλο. Αργύρι! Ο οποίος φωνάζει τον Αργύρι για την επαναφορά. Σιδηρόπουλος. Αγγελόπουλος πιτσώνει στο Σιδηρόπουλο. Βλέπει ο Ηλιόγαθος πολύ εντυπωσιακά. Η πάσα του ήταν λίγο παρακινδυνευμένη, αλλά την κράτησε ο Κωνσταντινόπουλος. Και τώρα στο transition, ωραία προσποίηση του Τζαζαδάκη. Εδώ είναι σε ανισορροπία η άμυνα. Δεν επιτέθηκαν όμως άμεσα. Αρβανίτης. Χάθηκε το αρχικό πλεονέκτημα που φάνηκε να είχαν εδώ οι Σαρμάνοι. Υπάρχει επαφή με το πόδι από τον Φιντόπουλο, η μπάλα είναι και πάλι για τους πράσινους. Θα πάει ο χρόνος στα 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν με τον Τριανταφύλου να δίνει στον Κωνσταντινόπουλο και τώρα Τζαζαδάκης. Τζαζαδάκης για τον Τριανταφύλου, Αρβανίτης. Φάουλ χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι, πάντως εδώ έδειξε τον μπασκετικό του θράσος ο Αρβανίτης, γιατί επέλεξε με την ευφυΐα του να χτυπήσει αυτό να της να πέσει πολύ ψηλότερο. Ζαδάκη για τρεις. Είναι άστοχος ο μπάλας. Ξανά ο Ζαδάκης όμως από την προσπάθεια του Αρβανίτη. Λιόκαθος. Ποστάρι, λάθος πάρα. Κλέβει ο Μιλισσόπουλος. Εφηδιακός με Αγγελόπουλο να δίνει στο Φρονόπουλο ανοιχτό γήπεδο καλά. 43-44. Διψήφι για πρώτη φορά η Lucky Stars. Που δείχνουν να βάζουν το νερό στα βλάκι. Αρβανίτης. Αρβανίτης ελεύθερος για τρεις. Άστοχος. Βλέπει όμως και πάλι ο Αρβανίτης από τον Αγγελόπουλο που δεν πρόσεξε. Ζαδάκη. Σούταρε αυτό. Εφηδιασμός. Πολύ δύσκολη στην πάσα του Αγγελόπουλου. Χειροκροτούν στην πάσα. Σουταρέ εδώ στον Αρβανίτη. Ο Κωνσταντινόπουλος θα το πάρει γιατί είναι εντελώς αφύλακτος, δεν τα κατάφερε όμως. Ο Ηλιόκαστος μάχεται, παίρνει το rebound. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ, δείγμα της πλάσης του. 35-44 από τον πολύ δυνατό Ηλιόκαστο. Στη μάχη των γιγάντων μέσα με τον Σιδηρόπουλο και οι δύο πολύ δυνατά παιδιά. Ο Αγγελόπουλο να έχει χτυπήσει ο Τριανταφύλου, έτσι όπως προσγειώθηκε στο παρκέ. Κωνσταντινόπουλο να αναλάβει τον ρόλο. Πεζόνι, Λάκη, Σταυρό. Ζαζαδάκη.
Κωνσταντινόπουλο. Θα πάρει αυτό το jump shoot, είναι άστοχο. Ο Ιλιόκα αυτό θα κερδίσει την κατοχή. Αρμανίδη. Του δύο πόντων άστοχο. Μαζεύει ο Σιδηρόπουλο. Τον Σιδηρόπουλο και τώρα ο Αγγελόπουλο. Αρβανίτης. Ωραία κίνηση του Πανουσόπουλου, παίρνει ξανά το όπλο του. Ποστάρι, βγάζει στον Αρβανίτη. Βλέπει την μπάλα και πως είναι ο Ισόπουλος και πάει στο ανοιχτό γήπεδο. Φτάνει εύκολα στο λεγάκι. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 5:53. Αφήνει την μπάλα να τρίτη εδώ ο Κωνσταντινόπουλος για να φτάσει μπάλα. Ο χρόνος, ζώνη, από τους Λάκηστας, Πανουσόπουλος, πάσα στο Κωνσταντινόπουλο που στάρει για δύο, είναι άστοχος, Μαρίου Κωνσταντινόπουλος, το rebound. Βινισόπουλος κρατάει. Από τον Μιλισσόπουλο, άστοχο που τρέχει με πλάκι, δεν μπορεί να κερδίσει. Το rebound. Αρβανίτη. Κράτησε πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχο. Κουντόπουλο. Θωρακίζει. Πάμε την rebound. Βλέπουν και πάλι όμως είναι οι Χαρμάνοι. Ζαζαδάκη, πάσα προωθημένη για τον Κωνσταντινόπουλο. Συμπληρωματική βολή για τον Ηλιόκα, αυτό με το σκορ στο 39-51. Σε κάτι 40-51 τώρα, 39-51 θα γνωρίζετε. Λάθος από τους Λάκηστας, αλλά η μπάλα έχει βρει τελευταία στον Κωνσταντινόπουλο, οπότε θα παραμείνει μπάλα στους Λάκηστας. 4:32 για τη λήξη. Για να δούμε αν υπάρχει περιθώριο αντίδραση στους Χαρμάνιους. Φάουλ και αρνείται ο Κωνσταντινόπουλος και άλλες βολές. Μέσα η πρώτη. 42. Έξω η δεύτερη, μάχες για το rebound. Κερδίζει ο Πρινσιώτης. Και τελικά κλέβει την μπάλα ο Αρβανίτης. Πάσα
μπάλα, δεν είναι καλή. Κλέβει πολύ έξυπνα εκεί ο Παπαφλωράτος. Ακολούθησε εδώ πάρα λίγο. Πάτησε όμως την πλάγια γραμμή. Τρίποντα από το Σκοβλόπουλο, άστοχο χρησμό της Μάικας με τον Αρβανίδη. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έμαχια μου. Κερδίζουν όμως οι Λάκης. Κρυσκέψε γλυκμάτς. Βάλετε πάει στον Κομνηνό. Δύσκολη πάσα. Έπιασε ο Χρονόπουλος και εκτέλεσε. Αμυντικό ρυπάνω του Κωνσταντινόπουλου. Μία από τις τελευταίες ελπίδες των Χαρμάν είναι εδώ. Αν σκοράρουν και καταφέρουν να ρίξουν διαφορά στους 10-9, χρειάζονται βέβαια σωρία καταστάσεων να διαμορφωθούν έτσι για να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά θα είναι ένα πρώτο βήμα. Ηλιόκαυτος, πάσα έξω για τον Αρβανίτη. Δεν έχει πολύ χρόνο. Πανουτσόπουλος, λίγη χρόνο. Η μπάλα είναι για τους ελάχιστες. Ο Τζατζαδάκης δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μιλτσόπουλος. Πέρασε. Κράτησε. Έβγαλε τον Μιλό. Πώς θέλεις να πει. Εξαιρετικό rebound. Κοντρόλ με το πόδι. Από τον Ιδιώτη. Σου τριών πόντων μέσα από τον Κωνσταντινόπουλο. 43-52 τάιμα. Κυρίζουμε σε λίγο. Όχι τάιμα, θα αλλαγεί. Θα αλλαγεί. Τι έχουμε τώρα. Τάιμα. Σπάρκ. Την μπάλα στα χέρια του Κωνσταντινόπουλου. Κλέβει την μπάλα. Παραλίγο μάλλον να κλέψει την κουράση. Τελικά θα κατάφερα στο Κωνσταντινόπουλος. Μιλιτσόπουλος. Δώρο αυτό για τους Λάκης, τα δύο δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν το rebound της Χαρμάνης, έτσι. Πέρα από μια καλοχή κερδίζει και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Γιατί ο χρόνος πλέον είναι εναντίον των Χαρμάνης. Είναι σύμμαχος των Λάκης. Θα αρκεί βέβαια να μπορέσουν να τον αξιοποιήσουν. Εκτελεί ο Μιλτσόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Η μπάλα για τους Χαρμάνη που παραμένουν ζωντανοί, έστω και αν το προβάδισμα είναι ξεκάθαρο για τους Λάκησταρ. Κάποιες αμυδρές ελπίδες υπάρχουν για τους Χαρμάνη, αρκεί να σκοράρουν εδώ. Αρβανίτης, Κωνσταντινόπουλος, σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Αυτός έχει πέσει άγαρμα. Μιχάλη, πώς είσαι!
Βασιλόπουλος πέρασε, είχε μεθεμάσει πολύ ο καλάθος. 43-54, game over. Νομίζω ότι εδώ είναι το καλάθι που δίνει τη χαριστική πολύ. Σταρμάνι. Ηλάκη Στάρς. Εκμεταλλευόμενοι το πολύ καλό τους δεύτερο ημίχρονο, έχουν σκοράρει 35 πόντους στο δεύτερο μέρος. Έχουν δεχτεί μόλις 17, δηλαδή σχεδόντα κάτι παραπάνω από τα μπλουσκόρ το δεύτερο μέρος. Με πολύ καλές επιδόσεις λοιπόν στην επανάληψη, καθάρισαν. Με συνοπτικές διαδικασίες στο παιχνίδι, Παπαφλωράτος θέλει να σκοράρει και αυτός για τρεις. Όχι, ο Πρισκιώτης είναι εκεί όμως. Ο Μνηνός κρατάει, δίνει στον Σωρινόπουλο, πέρασε από τα άπαστα ίσια από τον Πανουτσόπουλο, εξαιρετική άμυνα. Εννιά δεύτερα για την επίθεση των Ελάκηστα. Πρισκιώτης, Παπαφλωράτος. Καλό φάουλ, καλό πολύ για το πλάκι σας. 36-9 για το φινάλε. Και αν όλοι αυτοί θα φτάσουν στην ύπη, οι πράσινοι ήταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατέρευσαν. Και θα ιδρυθούν σε ένα παιχνίδι που μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Δύο βολές για τον Παπαφλωράτο. Θα πάντα συγκριθεί. Έβαλε την πρώτη, 43-55. Έβαλε και δεύτερη, 43-56. Τελευταία επίθεση των Χαρμάνης στο παιχνίδι. Αρβανίδης σε αργό τέμπο. Δεν έχω κάποια αξίωση που κάνω τώρα. Ηλιόκα στο 2-3, είναι άσχημα. Ηλιόκα στο rebound. Τέλος. Δεν θα κάνουμε επίθεση. Οι Lucky Stars. Τέλος παιχνιδιού. Μεγάλη νίκη για τους Lucky Stars που φτάνουν το ρεκόρ στο 4-1 και κάνουν ακόμα ένα βήμα για ένα καλό πλασάρισμα στην κανονική διάρκεια της Development League. Καλό βράδυ από το Προμηθέας Park. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.